Εν τη γέννηση την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ουκατέλειπες Θεοτόκε. Εν το φωτί σου της γύρος του σύσσε Αγίος ο Θεός, Αγίος εις γύρος, Αγίος αθάνατος, ελέησον Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν ήτε αείτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος
Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ευελισσόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου. Κύριε ελέησον. Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και επαρχίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη κούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Σούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον.
της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κυρίο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσι. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Εξομολογήστε αυτόν, ενείτε το όνομα αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Καθά περικούσαμε νούτο και είδαμε εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αυτοί. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριος τα σπηλασιών, υπερ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δεδοξασμένα εδαδήθη περί σου η πόλη του Θεού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτό ο ύψιστος. Όσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν Αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ομολογενήσιος και
και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατο πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Κυρίο περί πάντων όλαν τα παιδό και μη εν τη γεννήσει την Παρθενία εφυλάξας εν τη κοιμήσει των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε με τέστης προς την
τη γέννηση την παρθενία ανεφύλαξας εν τη κοιμήση των κόσμων που καθένει πες Θεοτόκε με θέσεις προς την ζωή μη τυρυπάρχουσα τη ζωή πρεσβείες τέσσες λειτουμένοι εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Εν τη γέννηση την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέληπες μετέστης προς την ζωή μη τυρυπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τέσσες λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Την εν πρεσβείες ακοίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμεταθέτων ελπίδα τα φως και νεκρώσεις που και κράτησεν ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν ο μήτρα νικήσας. Άι Παρθένο, Κυρίου δεηθώμε. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός του Αγίου Ιεραρχής αναπαγόμενος ο και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεις του Αγίος, Ισχυρός, Αγίος.
έξων εξ ουρανού και είδε και επισκέψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Σκέψε την άμπελον ταυτήν και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, ο Σελέης, ο
ψευσεβή. Κύριε σώσον τους ευσεβή. Κύριε σώσον τους ευσεβή. Κύριε σώσον τους ευσεβήνη. Και πάκουσον ημών. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Φιλοθέου του Παναγιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, υπέρ τίμου και εξάρχου πάσης Τεταλίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, όλα τα έτη. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύρεται ο δούλος του Θεού Πολυχρόνιος, την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύρεται ο δούλος του Θεού στη Λιανό στην κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύρεται ο δούλος του Θεού Μιχαήλ την κόμη της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Θεοδούλος του Θεού Γεώργιος, την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Θεοδούλος του Θεού Ελευθέριος, την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύρετε ο δούλος του Θεού Θεόφιλος, την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε Θεοδούλος του Θεού Νικόλαος, την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η Αγία μας Εκκλησία, αδελφοί μου ευλογημένοι, προσφέρει στους ανθρώπους διάφορα χαρίσματα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προσφέρει τα χαρίσματα δια της Εκκλησίας Του και αναθέτει διάφορες διακονίες στον κάθε άνθρωπο κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Και γι' αυτό πάλι ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι άλλους τους κατέστησε ποιμένας και διδασκάλους, άλλους τους κατέστησε σε διάφορες άλλες διακονίες προς καταρτισμόν των Αγίων εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού μέχρι οι πάντες καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία έχουν ως στόχο τους όλοι να οδηγηθούμε στην ενότητα. Όλοι μας να οδηγηθούμε σε αυτήν την ενότητα, η οποία είναι στο όνομα του Χριστού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αυξάνει το σώμα του Χριστού μέσα στην ιστορία και όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να γίνονται μέτοχοι αυτής της σωτηρίας την οποία ο Χριστός απλόχερα μας προσφέρει. Έχουμε σήμερα ενώπιόν μας 7 νέους ανθρώπους, οι οποίοι προσήλθαν ενώπιον του Ιερού Βήματος, ενώπιον του Επισκόπου, ύστερα από πρόταση των εφημερίων αυτής εδώ της ευλογημένης ενορίας, προκειμένου να χειροθετηθούν αναγνώστες. Ο αναγνώστης, όπως και η ονομασία αυτής της τάξεως μέσα στην Εκκλησία υποδηλώνει, είναι εκείνος ο οποίος αναγνώσκει τα ιερά αναγνώσματα μέσα στη Θεία Λατρεία. Τους ψαλμούς του Δαβίδ, τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, την Κυριακή Προσευχή, αλλά και το σύμβολο της πίστεως. Έχει επιφορτιστεί με αυτό το ιδιαίτερο καθήκον, προκειμένου να είναι εκείνος που εκ μέρους όλων των πιστών θα αναγνώσκει τα Θεία Λόγια και τα ιερά αναγνώσματα, ενώ ταυτόχρονα εκ των αναγνωστών είναι που και οι ιερείς δανείζονται ώστε να διακονήσουν και κάποιοι άνθρωποι εντός του Ιερού Βήματος. Ως ιερόπαιδες, ως άνθρωποι που θα βοηθούν τους ιερείς στην επιτέλεση των λειτουργικών τους καθηκόντων.
Αυτά τα 7 νέα παιδιά θέλησαν μαζί και με την άδεια των γονέων τους και με την ευλογία των ιερέων της ενορίας να χειροθετηθούν αναγνώστες προκειμένου με αυτόν τον επίσημο τρόπο και με την ευλογία του Θεού που προσφέρεται δια του Επισκόπου να συνεχίσουν την μέχρι σήμερα διακονία τους στην Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο ευθύς αμέσως θα διαβάσουμε την ευχή του αναγνώστου, θα επικαλεστούμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος ώστε να κατασκηνώσει σε αυτά τα παιδιά και να τους καταστήσει ικανούς αυτής της δωρεάς του Θεού που λαμβάνουν σήμερα και όπως ακριβώς θα ευχηθούμε σε λίγο να αξιώνονται όχι μόνο να αναγνώσκουν τα ιερά λόγια και τα αναγνώσματα αλλά κυρίως να προσπαθούν αυτά που γινώσκουν, που αναγνώσκουν να τα γινώσκουν, να τα γνωρίζουν δηλαδή και ταυτόχρονα να αγωνίζονται και εκείνοι μαζί με μας όλους, όλη την εκκλησιαστική κοινότητα να κάνουμε τρόπο ζωής όσα ο Θεός μας εμπιστεύεται δια των Θείων Γραφών. Ελάτε κοντά. Ελάτε κοντά. Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους, Πολυχρόνη, Μιχαήλ, Ελευθέριο, Νικόλαο, Θεόφιλο, Γεώργιο και Στυλιανό και αγίασον αυτούς. Και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων, την μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε, διαφυλάτων αυτούς ένα μέμπτο πολιτεία. Ελέη και υπηρνής και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού με του ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώδιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξι. 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 Επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Σοφία. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν, όι και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου καρπαγμόν ηγήσατο, το είναι εις αθέο. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι σου πάνγονι κάμψη επ' ουρανίων και επ' γη.
κατακτονίων. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη η πάση και το πνεύμα Σου. Του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξασι Κύριε, δόξασι. Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κομιντινά, γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το Αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου με λυσί ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτοί, ή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε, είπε αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν τα αυτά, επάρασα της γηνή, φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ούσε θύλασσας. Αυτός δε είπε μενούν και μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού. Φυλάσσοντες αυτό. Ειρήνη εσύ. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Oh.
Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα άγαθε και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας. Αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουδείς αξιούς των Oh.
Τρουνιά. Βασιλεία του πάντοτε.
Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ανθίμου Αρχιερέως του και Θεοφιλός διαπημάνοντος την Ιεράντα αυτήν επαρχίαν, Δαμασκηνού Αρχιερέως του συνευχομένου ημίν εν το ιερό βήματι, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Εφραίμ, Παναγιώτου, Χρήστου και Αλεξάνδρου των Πρεσβυτέρων, Σπυρίδωνος και Δημητρίου των Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ιερού Κλήρου του Ευσεβούς Λαού, των Ιερών Μοναστηρίων, των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Ιερών Προσκυνημάτων της Καθημάς Θεοσός του Επαρχίας, του Ευσεβούς ημών Γένους, του Φιλοχρήστου Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώντων, Ψαλώντων και Διακονούντων εν αυτή, των Εναστενίες Κατακειμένων, των Ιατρών, των Νοσηλευτών και πάντων των Διακονούντων τους ασθενείς, των εν γύρατη και αδυναμία όντων και πάντων των εν παντίες ανάγκες ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς Λειτουργίας Ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των εορταζόντων και εορταζουσών κατ' όνομα την Αγία Εορτήν Ταύτην, και των αδελφών ημών, των εντυλαμένων ημίν της ανάξης εύχεσθε υπέρ αυτών. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας. Αμήν. Τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών Μητροπολιτών, Παντελεήμονος Λεωνίδου, Παντελεήμονος Γεναδίου Ιωακήμ, Αθανασίου, Σοφρονίου, Καλινίκου και Ιωακήμ των Αρχιερέων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων εν τη καθημάς Θεός ως το επαρχία, των ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτού και πασών των Αγίων του Θεού εκκλησιών και ιερών μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και πεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, όν έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταύτη. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
άγαγε το Αγίου. Πληρώσουμε την δέησιν ημών το Κύριο. Βιβλία ελέησκον. Πέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Βιβλία ελέησκον. Πέρ του Αγίου οικοτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά εσχού η Κύριε. Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά εσχού Κύριε. Και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά εσχού Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά εσχού Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά εσχού Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παρά εσχού Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Για τον νυκτηρεμόν του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσομεν αλλήλους.
Σταστήρας, σταστήρας, εν σοφία πρόσκομαι. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, ουρανό, ποιητή του ουρανού και γης, ορατό θεμάτων και ορατό, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εν του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεω το Πατρί του τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιών του Πατρός και πάλι με φόνον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου πέστε τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ενέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μετά πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος σου. Ανώσχομεν τας καρδίας. Ελέγχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστή Κυρίω. Άξιο και δικαίω σε σε ευχαριστή. Σε προσκυνήν εν τόπο τη δεσποτεία σου, σύνδερ Θεό, αυτό ο παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανανευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας, και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τάρση επτερωτά. Τον επινίκιον ύμνων άδοντα, βόντα και κραγότα και λέγοντα. Άγιος, μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φυλάχνων και Άγιος και Πανάγιος και ο Μονογενής του Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον Θεόν σου ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον Μονογενή δούνε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωή να πάσω, ως ελθόν και πάσαν την υπερημόνη κορονία του Κυρός σας, δικτύει παρεδίδω το μάλλον δέχε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαμβάνω τις αγίες αυτού και ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγίου.
αγιά σας κλάσας, έργο και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτίων. Ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την είδη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερ ημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναδάσεως, της εκλεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτι προσφέρομεν συ την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπενσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατάφτη, και ποιήσον τον μέναρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δε εν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίον, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν, εις νύψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσεμήν, εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτι προσφερομέν σε την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Του Αγίου Ιωάννου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού των Αγίων εν δόξου και πανεπιστήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, όντες θυσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός και εμείς την Κυρία πάντων των
Θεός ταύτης εν υπαρηκούμενη και πάσης μονής πόλεως χώρας και πατρίς και ψηφιλίες. Πνίστητη Κύριε πλεόν των πνίστη Κύριε των κακοφόρτων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τα ελέης του εξαπόστηλων. Τη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου ορθάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη σώρ εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχειν και πάντων και πάσων. Και πάντων και πάσων. Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος, έτ και έτ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηκετεύομαι καταξίωσον ημάς με τα λαμβή υπέρ των προσκομισθένων και αγιαστένων τιμιών χώρων Κυρίου δεηθώμε όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών εις προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον εν ο αιρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμε και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους φιλέτες ημών, και μη συνέχιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Συγκύριε.
χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου σου αίματος και δι ημών παντί το λαό. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας Amen.
Αφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Υπόμεν το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή χάρη μας έσωσε. Αιώνας των αιώνων. Αμήν πληρωθείτο το στόμα ημών εν αίσεως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξα σου ότι εξίωσας ημάς με τα σχήν των Αγίων μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς εν το σώο αγιασμό όλη την ημέρα μελετά την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή με τα λαβόντες των κύριων Αγίων Αγκάστων των Ανάτων, επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη σύ χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Οτισίου Αγιασμός. Ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα ευλόγησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων σε μισή πεπιτώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζουν σε πισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και απαντεί το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δώρη ματέλειον, άνωθεν εστι καταβαίνουν εξ πατρός το φώτον, και στη την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να επέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας, τον αιώνο. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνο. Το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνο. Πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην, καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν,
ότι σπέρμασι τους τρεις παιδες και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων, παράσχου δε αγαθέ της τεευτρεπίσασι ταύτα και της τιμήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση πανηγυρίζομεν και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμητη τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομάρτυρος πολλά και ευλογημένα σε όλους. Η υπεραγία Θεοτόκος που σήμερα τιμάται από την Εκκλησία μας να πρεσβεύει πάντοτε για όλους σας. Να μας έχει πάντοτε στη στοργική αγκαλιά της και να μας χαρίζει δύναμη πολύ για να πορευόμαστε στην καθημερινότητα της ζωής μας. Όχι τυχαία η Αγία μας Εκκλησία μέσα από την παράδοση του λαού μας έχει δώσει σε αυτόν τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου την ονομασία το Πάσχα του καλοκαιριού. Πάσχα σημαίνει διάβαση. Και όντως σήμερα η Θεοτόκος διαβαίνει εκ του θανάτου εις την ζωήν, αφού η κοίμηση για τους δικαίους ανθρώπους του Θεού είναι, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μία ζωτική μεταβίωση από την παρούσα ζωή στην όντως ζωή της Βασιλείας του Θεού. Και ασφαλώς η τιμή προς το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου υπάρχει μέσα στην Εκκλησία εξαιτίας της σχέσης που εκείνη έχει με το πρόσωπο του Χριστού. Δεν την τιμάμε για κάποια ατομική αρετή της, δεν την τιμάμε για κάποια ατομικά κατορθώματα, αλλά την τιμάμε και τη μεγαλύνουμε και την πανηγυρίζουμε ως την μητέρα του Φωτός, την μητέρα του Χριστού. Γι' αυτό οι πατέρες μας λέγουν ότι η Παναγία δεν είναι μια γυναικεία θεότητα ούθε αν ταύτην φημίζομεν, αλλά μητέρα ζώντων. Είναι η μητέρα του Θεού και ταυτόχρονα η μητέρα όλων μας. Γι' αυτό βλέπετε ότι στα αναγνώσματα της σημερινής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τόσο στο Αποστολικό από την προσφιλβησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όσο και στο Ευαγγελικό, το απόσπασμα αυτό το γνωστό της παρουσίας του Χριστού στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Παρά μόνο στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα εκεί στο τέλος, όταν μία γυναίκα αναφερόμενη στο Χριστό μακαρίζει τη μητέρα του. Προσέξτε όμως ότι όχι τυχαία η Εκκλησία έβαλε αυτά τα αναγνώσματα.
στην εορτή της Παναγίας. Το πρώτο το Αποστολικό από την προς Φιλιππησίους επιστολή μας μιλά για το Χριστό και την σάρκωσή Του. Μας μιλά για το μέγα γεγονός της δικής μας της σωτηρίας, ότι ο Θεός έγινε ένας από εμάς, έγινε άνθρωπος. Και ο Απόστολος Παύλος με θεολογική γλώσσα ομιλεί στους Φιλιππησίους και σε όλη την Εκκλησία, λέγοντάς μας ότι ο Χριστός είναι η σωτηρία μας. Ποια είναι η σχέση που έχει αυτό το ανάγνωσμα με τη γιορτή της Θεοτόκου? Αν τιμάμε την Θεοτόκο, την τιμάμε γιατί μας έφερε τον Χριστό. Γιατί συνήργησε εκείνη στο μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Αυτό το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου, το οποίο εκείνη εκ μέρους όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας διεικόνησε, προσφέροντας την ανθρώπινη φύση στον Χριστό για να σαρκωθεί εκείνος. Και ταυτόχρονα, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ακούσαμε τη Μάρθα και τη Μαρία, έναν άνθρωπο της θεωρίας, η Μαρία κάθεται και ακούει τον Λόγο του Θεού, και η Μάρθα, έναν άνθρωπο της πράξεως, η οποία διακονεί και προσφέρει τα πάντα σε όλους. Αυτή η σύζευξη θεωρίας και πράξεως έγινε πραγματικότητα στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί εκείνη είναι η οποία είδε τον Θεό, γνώρισε τον Θεό, άκουσε τον Θεό, αλλά όχι μόνον αυτό. Είναι εκείνη που δέχθηκε μέσα στην ύπαρξή της τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού, του προσέφερε την ανθρώπινη φύση και με έναν τέτοιο πρακτικό τρόπο συνήργησε εκ μέρους όλων των ανθρώπων στο μέγα γεγονός της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Και η κίνησή της είναι εκείνη η οποία φανερώνει και τη δική μας προοπτική, την προοπτική της ζωής, την προοπτική της υπέρβασης του θανάτου. Γιατί στην πραγματικότητα η κίνηση και η μετάσταση της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως ερμηνεύουν κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι η Ανάστασή της, η οποία συντελείται για εκείνην πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό που για όλους μας θα συντελεστεί στα έσχατα, στη Δευτέρα Παρουσία, η κοινή Ανάστασης, αυτό που ομολογήσαμε πριν από λίγο στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, αυτό για την υπεραγία Θεοτόκο έγινε την ημέρα της κοιμήσεώς της. Να λοιπόν, πώς το μυστήριο του Χριστού, η Χριστολογία, συνδέεται άμεσα με το μυστήριο της Θεοτόκου. Μέσα από αυτήν την σχέση την ουσιαστική που υπάρχει μεταξύ Χριστού και Θεοτόκου, μέσα από αυτήν την βεβαία πραγματικότητα της ελπίδας και της σωτηρίας που ο Χριστός απλόχερα προσφέρει σε όλους μας. Και προσέξτε σας παρακαλώ κάτι που έχει άμεση σχέση και με μας και ακούσαμε στην αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος. Εκεί ο Απόστολος Παύλος μας μιλά για τη σάρκωση του Θεού και λέει ότι ο Χριστός ουχ αρπαγμόν υγίσατο του είναι ίσα Θεό. Δεν προσπάθησε να αρπάξει την θεότητα. Ήταν ο ίδιος Θεός. Όμως ως Θεός τι έκανε? Ταπεινώθηκε. Εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών. Ο Χριστός δεν αγωνίζεται για δικαιώματα, αλλά ο Χριστός κενώνεται, αδειάζει. Οι άνθρωποι σήμερα είμαστε εκείνοι που διαρκώς αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας και θεωρούμε ως δικαίωμά μας το οτιδήποτε διανοηθούμε. Οτιδήποτε που μπορεί να μην έχει σχέση ούτε καν με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Εμείς το θεωρούμε δικαίωμά μας και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Προσέξτε όμως το παράδειγμα όχι άλλου, αλλά του ίδιου του Θεού, ο οποίος δεν αγωνίζεται για δικαιώματα, αλλά προσφέρεται, κενώνεται, δίνει τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτό και εμείς καλούμαστε να κάνουμε. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας για χάρη των άλλων. Αυτό έκανε η υπεραγία Θεοτόκος, γι' αυτό την βλέπουμε διαρκώς να είναι μαζί με τον Χριστό και εκείνη να χαμηλώνει για να φαίνεται ο Χριστός και ταυτόχρονα αυτό βλέπουμε να κάνει ο ίδιος ο Θεός. Μακάρι να συνειδητοποιούμε αυτήν την ζωοδόχο παρουσία
της Παναγίας στη ζωή μας, μα κάνει να αντιλαμβανόμαστε το πόσο ο Θεός μας αγαπά και πόσα κάνει για μας και να αγωνιζόμαστε με τα ελάχιστα πράγματα που μπορούμε κι εμείς να Του αντιπροσφέρουμε αυτήν την αγάπη. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, να ευλογεί τους Αγίους Πατέρες εδώ της Ενορίας, με τους οποίους είχαμε τη χαρά της λειτουργίας, μαζί και τον Πολιό, τον Πατέρα Παναγιώτη, ο οποίος σήμερα έχει και την ονομαστική του εορτή. Να ευλογεί ο Θεός τα πρεσβυτικά του βήματα μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο στην ηλικία, αλλά έχει δύναμη και κουράγιο περισσότερο από εμάς τους νέους. Και αυτό να του δίνει πάντοτε ο Θεός, και σε εκείνον και στην καλή του πρεσβυτέρα και σε όλη την οικογένειά του. Και βέβαια όλους σας να σας ευλογεί, και τους Αγίους Ιεροψάλτες, αμφωτέρων των χωρών που τόσο όμορφα μας έψαλαν, το τηλεοπτικό κανάλι Open που μετέδωσε τη Θεία Λειτουργία, ιδιαιτέρως τους ευχαριστούμε, και βέβαια όλοι μας να έχουμε τη χάρη της Παναγίας, ιδιαιτέρως όσες και όσοι έχετε το όνομά της. Να έχετε τις πρεσβείες της και να έχετε την προστασία της διαρκώς. Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Πριν το αντίδωρο, ο πατήρ Εφραίμ θα σας κάνει κάποιες ανακοινώσεις, παρακαλώ να τον προσέξετε, και μετά το αντίδωρο θα το δώσουμε εκεί μπροστά. Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε με. Ακούστε με. Θα έρχεστε μόνο από δεξιά και αριστερά, και από το κέντρο θα φεύγετε. Ο διάδρομος, παρακαλώ, μέχρι την είσοδο να παραμένει ανοιχτός. Τώρα να ακούσουμε τον πατέρα Εφραίμ. Κατά την έξοδο έχουμε για όλους ένα πολύ μικρό κέρασμα και ένα εικονάκι, αντίγραφο της εικόνας που έφυγαν. Εν